Μεγάλη χαρά να είναι εδώ στο στούντιο του Κόντρα ο Υπουργός Παιδείας, ο κύριος Νίκος Φίλης, πρώην συναδελφός μου, διευθυντής της εφημερίδας Η Αυγή. Και χαίρομαι πάρα πολύ που θα είμαστε για το επόμενο δύο ώρα μαζί. Καλώς ήρθατε, κύριε Φίλη. Ευχαριστώ πολύ. Τι κάνετε, καλησπέρα εγώ ευχαριστώ και σε εσάς και στους τηλεθεατές μας. Ελπίζω να είναι μια εκπομπή που να απαντήσουμε σε ερωτήματα που είναι πράγματι πολλά και ουσιαστικά για την εκπαίδευση, αλλά και γενικότερα πολιτικά θέματα. Βεβαίως. Θα είναι μια συζήτηση με όλα τα ερωτήματα. Εγώ θα σας ρωτήσω τα πάντα. Εσείς απαντάτε ό,τι θέλετε και αξιολογεί ο τηλεθεατής και εμένα για τις ερωτήσεις που κάνω, αν τις κάνω όλες τις ερωτήσεις και τις δικές σας απαντήσεις φυσικά. Θέλω να προτείνω το εξής, γιατί εγώ κάθε Δευτέρα το κάνω. Ανοίγω τηλεφωνικές γραμμές στον κόσμο από κάποια στιγμή και μετά. Πρώτα να σας ενημερώσω ότι έχουμε κάνει ένα γκάλωπ με τη συνάδελφο την Όλγα την Καλατζή και έχουμε βγει και έχουμε ρωτήσει αρκετό κόσμο για σας και θα μεταφέρει η Όλγα με την κάμερα διάφορα ερωτήματα που έχουν γίνει για σας. Κάθε Δευτέρα όμως όταν έχω μεγάλη συνέντευξη, ανοίγω από κάποια ώρα και μετά τη συνέντευξη μερικές τηλεφωνικές γραμμές και υποβάλλουν απευθείας ζωντανά τα ερωτήματα στους προσκεκλημένους. Δεν νομίζω να έχετε εσείς κανένα πρόβλημα. Μετά χαρά, αλίμονο. Τέλεια. Αυτό είναι πάρα πολύ καλό και έτσι φίλες και φίλοι μπορείτε από τώρα, θα βλέπετε και το σχετικό crawl, να τηλεφωνείτε και να παίρνετε σειρά προτεραιότητας για να θέσετε ό,τι ερώτημα θέλετε στον κύριο Φίλη και για θέματα της αρμοδιότητάς του, διότι θέλει να απαντήσει σε ερωτήματα για το Υπουργείο Παιδείας, αλλά και οτιδήποτε άλλο ερώτημα θέλετε. Και φυσικά, κύριε Φίλη, θα έλεγα ότι είστε το πρόσωπο των τελευταίων 24 ώρων, για να μην πω των εβδομάδων. Υπερβολή είναι αυτή. Είναι υπερβολή, αλλά εδώ πέρα μερικοί μου λένε, ας πούμε, τελικά ο κύριος Φίλης τα λέει, ας πούμε, για να προκαλέσει, διότι υπάρχουν αντιδράσεις με αυτά που λέτε. Εγώ θα πω ότι διαφημίσατε μία συγκέντρωση η οποία θα γίνει στις 15 του μηνός, αυτή η λεγόμενη παραιτηθείτε, που αν δεν βγαίνατε εσείς να κάνετε τις δηλώσεις που έχετε κάνει τις τελευταίες μέρες με συνεντεύξεις που δίνετε, δεν θα έχει ακουστεί τόσο πολύ αυτή η συγκέντρωση. Και θέλω να σας πω γιατί, τι σας έχει ενοχλήσει τόσο πολύ. Καταρχάς, δεν είναι δημοκρατικό δικαίωμα του καθενός να διαδηλώνει. Όποτε θέλει, όπως θέλει, γιατί είναι δικαίωμα όλων μας. Αναμφισβήτητα. Κύριε Λιάτσο, είναι δικαίωμα του καθενός να διαδηλώνει και να λέει τις απόψεις του. Ουδής βάζει όριο σε αυτό το θέμα. Ναι. Από εκεί πέρα είναι και δικαίωμα των άλλων που διαφωνούν μαζί τους να κρίνουν αυτά τα οποία διαδηλώνουν. Είμαι σε μια φάση που η χώρα μας γυρνάει σελίδα, έχει τελειώσει η αξιολόγηση και δημιουργούνται δυνατότητες, δεν λέω βεβαιότητες, δυνατότητες για να βγούμε από την κρίση και σταδιακά να βγούμε στο ξέφωρο της ανάπτυξης. Ναι. Μιας ανάπτυξης με δικαιοσύνη έχει σημασία αυτό. Γιατί γενικά ανάπτυξη πολλά μπορεί να πει κανένας. Όταν λέτε ανάπτυξη με δικαιοσύνη, πώς το εννοείτε, για να το καταλάβω καλά. Με επίκεντρο το θέμα της εργασίας, που σημαίνει να γίνουν και επενδύσεις, που σημαίνει να υπάρχει. Θέσεις εργασίας, δηλαδή. Θέσεις εργασίας, βέβαια. Ναι, ναι. Αν δεν χτυπηθεί η ανεργία, η ανάπτυξη δεν είναι τόσο πολύ ουσιαστική, το καταλαβαίνετε όλοι. Mm-hmm. Πρέπει να το καταλάβει ο άνθρωπος στη ζωή του. Με το κοινωνικό κράτος ανασυγκροτημένο. Με τόσο ανέργους που έχουμε, το έχουμε καταλάβει. Την ανεργία. Ναι, να καταλάβει την αλλαγή εννοώ την σε αλλαγή. Σχέση με το θέμα της ανάπτυξης. Σύμφωνο. Ο πολίτης. Ακόμα είναι στη θεωρία βέβαια. Με ένα κοινωνικό κράτος που πρέπει να ανασυγκροτηθεί και στον τομέα της υγείας και της κοινωνικής ασφάλειας και της εκπαίδευσης. Και γι' αυτό έχουμε αναλάβει ένα έργο που από τώρα προωθούμε και θα φανεί από το Σεπτέμβριο στα σχολεία. Όπως επίσης στον τομέα. Αυτό θα σταθούμε, να μας το αναλύσετε. Τι αλλαγές θα κάνετε σε αυτό το κομμάτι, γιατί είναι σημαντικό. Της κοινωνικής αλληλεγγύης. Ναι. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι ζουν σε πολύ δύσκολες στιγμές και καταστάσεις, εμπερίστατοι, φτωχοί, και έχουμε ένα πρόγραμμα και στα σχολεία αλλά και εκτός. Το κοινωνικό εισόδημα που θα υπάρχει σε 30 δήμους φέτος θα ξεκινήσουμε για χιλιάδες ανθρώπους που θα μπορούν να έχουν στοιχειώδη για να ζουν. Ναι. Δηλαδή, έχετε βάλει στόχο να χτυπήσετε όσο γίνεται την ανεργία και τη φτώχεια. Ακριβώς. Αυτά είναι τα δύο. Ακριβώς. Οι δύο βασικοί άξονες της από εδώ και πέρα πολιτικής σας. Αυτό σημαίνει βεβαίως να έχουμε επενδύσεις. Επενδύσεις και ιδιωτικές και δημόσιες. Ναι. Επενδύσεις σε ένα πλαίσιο που θα ικανοποιούν αυτές τις ανάγκες που ανέφερα νωρίτερα. Και ήδη μεθαύριο, την Πέμπτη, ο Πρωθυπουργός θα δώσει μια μεγάλη ομιλία στο Μουσείο της Ακρόπολης. Για τη δίκαιη ανάπτυξη. Και θα μιλήσει ακριβώς για πώς εννοούμε τη δίκαιη ανάπτυξη. Διότι και ο νέος αναπτυξιακός νόμος που ψηφίστηκε στην Επιτροπή και τώρα θα πάει στη Βουλή είναι ένας νόμος ο οποίος δίδει προτεραιότητα στην
ανόρθωση στην ενίσχυση της μικρομεσαίας επιχείρησης. Ήταν πάντοτε αυτή η ραγοκαλιά της ελληνικής οικονομίας, διαλύθηκε με την κρίση και τώρα θα πρέπει να έχουμε με σαφήνεια στόχο να υπάρξει νέο είδους μικρομεσαία επιχειρηματικότητα σε δύο κυρίως τομείς. Ο ένας είναι το θέμα των νέων τεχνολογιών και ο άλλος είναι το συγκρότημα το αγροτοβιοτεχνικό. Ναι. Θα μείνουμε αναλυτικά σε αυτά. Θέλω να έρθω λίγο στα θέματα, στο θέμα της επικαιρότητας, γιατί και σήμερα είστε πρώτο θέμα. Το θέλετε, δεν το θέλετε, κύριε Φίλη, δεν ξέρω τι γίνεται. Έχετε στοχοποιηθεί πάντως. Είστε πρώτο θέμα στην επικαιρότητα. Σήμερα δώσατε μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη στην καλή εφημερίδα, στην εφημερίδα των συντακτών, όπου χαρακτηρίζετε, το παρετηθείτε, ως το σχέδιο Β της Λεωφόρου Συγκρού. Μιλάτε για αντιδραστικά κινήματα που τείνουν να δοκιμάσουν το όριο της συνταγματικής ανοχής. Και υποστηρίζετε πως ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Κυριάκος Μητσοτάκης, εναγκαλίζεται λουλούδια της ακροδεξιάς. Σας λέω μόταμο, λέξη προς λέξη, αυτά που έχετε πει στη συνέντευξη. Και μερικά άλλα πράγματα έχω πει. Και μερικά, ναι, έχετε πει και άλλα πράγματα. Ότι η αντιπολίτευση που κάνει ο κύριος Μητσοτάκης είναι μια αντιπολίτευση που στηρίζεται στη γνωστή αμερικανική συνταγή της δολοφονίας χαρακτήρων. Δηλαδή επιλέγει πρόσωπα από την κυβέρνηση και τον πρωθυπουργό των ίδιων, δημιουργεί μια αντιπαράθεση με έντονα επίθετα. Το ότι έχει ακούσει στη Βουλή ο κύριος Τσίπρας τον κύριο Μητσοτάκη, δεν θέλω να τα επαναλάβω. Ναι. Αλλά και ο αυτό τύπος, που ακούμε όλοι. Όταν... Αλλά και ο τύπος όμως. Γιατί ναι, η πολιτική που κάνει η Νέα Δημοκρατία συνδυάζεται με το παιχνίδι της φαιοκίτρινης προπαγάνδας διαφόρων μίντια. Ναι. Άρα λοιπόν αυτή η πολιτική... Τα μίντια είναι εναντίον, σας λέτε, τα μίντια, τα περισσότερα μίντια. Είναι εναντίον του κυρίου Τσίπρα, της κυβέρνησης. Αν δείτε το βράδυ, θα καταλάβετε. Δεν το όχι, σας ρωτώ. Εσείς έχετε και πελώρια εμπειρία από τη δημοσιογραφία. Εντάξει, μην μιλάμε για τα αυτονόητα. Αυτονόητα είναι. Έτσι είναι αυτονόητα. Ναι. Και όσο πηγαίνουμε να βάλουμε κανόνες δημοκρατικής λειτουργίας και ρύθμιση στην τηλεόραση, ναι, τόσο σκυλιάζουν απέναντί μας αυτά τα μίντια. Αλλά οι κανόνες θα μπουν, επαναλαμβάνω, με δημοκρατικό τρόπο. Κοιτάξτε, και με ανοιχτό τρόπο, όχι κλειστό. Μπορείτε να εξηγήσετε εδώ στους τηλεθεατές μας, που είναι και πάρα πολλοί, γιατί λέτε ότι αυτό το κίνημα, να το πω έτσι, παρετηθείτε, δοκιμάζεται στο όριο της συνταγματικής ανοχής. Μπορείτε να μας το εξηγήσετε με απλό τρόπο να το καταλάβουμε. Γιατί εγώ ξέρω καταρχήν ότι είστε δημοκρατικός άνθρωπος. Απολύτως. Επίσης ξέρω ότι στην Ελλάδα που έχει δημοκρατικό πολίτευμα δεν απαγορεύεται καμία διαδήλωση και καμία συγκέντρωση. Ουδής απαγορεύει, καμία τίποτα απαγορεύω. Ναι. Δεν είπα ότι απαγορεύει κανείς αυτό. Όχι, αλλά όταν βγαίνετε και λέτε ότι είναι ότι στο όριο της συνταγματικής ανοχής, τι ακριβώς εννοείτε τώρα? Παρακαλώ. Κινήματα τύπου Κατσαρόλα. Ναι. Τα οποία είναι από την εμπειρία του Αλιέντε. Πώς ναι, δείξαν τον Χιλή Αλιέντε και στη λοιπά. Χιλή. Ναι. Και τα οποία και στην Ευρώπη βλέπουμε ότι με άλλο τρόπο, αλλά προσομοιάζει προς αυτή την κατεύθυνση, αναπτύσσονται. Αυτά τα κινήματα είναι κινήματα τα οποία δοκιμάζουν τις αντοχές της κοινωνίας, την ενότητα της κοινωνίας και ταυτοχρόνως και ένα πλαίσιο που πρέπει να λειτουργεί δημοκρατικά μια κοινωνία. Ναι. Είναι άλλο πράγμα να κάνεις μια αντικυβερνητική διαδήλωση, έστω. Είναι άλλο πράγμα να κατεβαίνεις για ένα αίτημα κοινωνικό που έχεις. Ναι, ναι, ναι. Και άλλο πράγμα να δημιουργείς συνθήκες οι οποίες οδηγούν, επαναλαμβάνω, σε κινήματα κατσαρόλας. Θα μου πείτε τώρα. Έχουν δικαίωμα. Έχουν. Έχουμε δικαίωμα να το επισημάνουμε αυτό εμείς στον κόσμο. Καλά, δημοκρατία. Έχουμε. Ο καθένας μπορεί να λέει ό,τι πιστεύει, πάμε, ό,τι νιώθει. Κάνουμε μια αντιπαράθεση πολιτικών απόψεων στο ζήτημα αυτό. Και προειδοποιούμε τους πολίτες, ναι, ότι εδώ, μόλις κλείνει η διαπραγμάτευση και δημιουργούνται δυνατότητες για να βγει η χώρα σταδιακά από την κρίση, ναι, αντί να έρθει και να πει η Νέα Δημοκρατία σε ποιο τομέα μπορεί να υπάρξει μια σύγκληση, μια συνεργασία. Ο ΣΥΡΙΖΑ δηλαδή, αφού ο ΣΥΡΙΖΑ δηλαδή υποστήριξε σε καμιά φάση τη Νέα Δημοκρατία, όχι, την υποστήριξε. Ακούστε, ένα λεπτό. Ναι. Εδώ έχουμε ένα νέο στοιχείο. Η Νέα Δημοκρατία πόνταρε στην καταστροφή, στο να μην υπάρξει κλείσιμο της διαπραγμάτευσης. Δεν της βγήκε αυτό. Δικαίωμά της. Πέρσι το καλοκαίρι, όπως θυμάστε, είχε ποντάρει ξανά σε μια άλλη κρίση. Στην κρίση του να φύγουν τα χρήματα. Μα και εσείς δεν ψηφίσατε πρόεδρο και πήγαμε σε εκλογές, σου λέει ο άλλος. Άλλο είναι τι ψηφίζω. Ναι. Άλλο μα και εσείς, λέει η Νέα Δημοκρατία, μας οδηγήσατε σε εκλογές. Ένα λεπτό. Θα τα πει η Νέα Δημοκρατία. Ναι, τα λέει η Νέα Δημοκρατία. Άλλο είναι αυτό. Και άλλο είναι να λέει να φεύγουν τα λεφτά από την Ελλάδα. Θυμάστε τον κύριο Γεωργιάδη πέρσι που έλεγε θα βγάλω τα λεφτά από την Ελλάδα. Τον θυμάστε? Κάτι έλεγε για τις τράπεζες. Κάτι έλεγε για τις τράπεζες. Δεν ξέρω παιχνίδι, αν έλεγε λοιπόν, θα τα βγάλω από την Ελλάδα. Από την Ελλάδα. Ή δεν έχω εμπιστοσύνη στις τράπεζες μετά κτλ. Αυτό των τραπεζικών καταθέσεων που έχτηκε πέρσι, το θυμόμαστε όλοι. Ναι. Τι ήταν? Ήταν υπονόμευση της ελληνικής οικονομίας. Άρα λοιπόν, αφού απέτυχαν όλες αυτές οι προσπάθειες υπονόμευσης, τώρα έρχεται η Νέα Δημοκρατία και
με την προβιά του δίθεν κομμάτι του. Ναι. Συμμετέχεις και είναι πίσω, λέτε, από αυτή τη διαδήλωση της Τετάρτης. Ο Γεωργιάδης βγαίνει μπροστά, δεν λέει. Δεν θα πάω, λέει, δεν είμαι. Δεν είναι καλά, εντάξει. Εδώ να σας διαβάσω κάτι το οποίο το πήρα πριν 5 λεπτά στα χέρια μου. Αγαπητέ κύριε Υπουργέ, Ντόρα Μπακογιάννη, φίλες και φίλοι, για τους παραιτηθείτε. Θα ήθελα πάρα πολύ να πάω, αλλά θα πούν ότι είναι η Νέα Δημοκρατία από πίσω. Έτσι λέει κύριε Μπακογιάννη, τώρα πριν 5 λεπτά μου ήρθε. Εντάξει. Θα ήθελα πολύ να πάω στη συγκέντρωση των παραιτηθείτε. Όλοι καταλαβαίνουμε, αλλά αυτή η δήλωση, κύριε Μπακογιάννη, τι σημαίνει. Λέτε, οι αγανακτισμένοι έχουν καμία διαφορά με τους παραιτηθείτε. Βεβαίως, θα πούμε όλα. Ναι. Βεβαίως, εγώ θυμάμαι τον κύριο Φορτσάκη προχθές που δήλωσε. Ναι, και, ναι. Τον Υπουργό Επικρατείας Νέας Δημοκρατίας. Τον βουλευτή Επικρατείας Νέας Δημοκρατίας. Τον πρώην πρίτα, ναι. Ο οποίος είπε ότι. Το είπε αυτός. Ότι ορισμένοι από τους συμμετέχοντες με τα συναισθήματά τους ή τις πολιτικές απόψεις κινούνται εκτός συντάγματος. Εγώ δεν είπα εκτός συντάγματος, να είμαι σαφής. Έχει σημασία ότι και αν θέλετε το συντηρητικό χώρο. Και άλλοι, όχι μόνο ο κύριος Φορτσάκης, και άλλοι πολλοί δεν φέρουν αυτή τη σύγκρουση σε μια στιγμή που χρειάζεται μια συνεννόηση. Συνεννόηση, δεν λέω. Μήπως είναι λίγο ρομαντικό αυτό που λέτε. Όχι. Υπάρχει περίπτωση τώρα η Νέα Δημοκρατία που σας λέει ότι είστε ανίκανοι, επικίνδυνοι, άχρηστοι και ανεπαρκείς. Ναι. Και αυτά τα λέει ο κύριος Μητσοτάκης για τον κύριο Τσίπρα πολύ σωστά. Μάλιστα. Το είπατε μέσα στη Βουλή. Τα ακούμε εμείς οι Έλληνες πολίτες ψηφοφόροι. Ακούμε τον κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη να λέει αυτά τα πράγματα. Υπάρχει περίπτωση να συνενέσει ποτέ με τον κύριο Τσίπρα. Αυτό είναι το αδιέξιο του κύριου Μητσοτάκη. Τέλειωσε. Αυτό σας λέμε πως είναι ρομαντικό αυτό που λέτε. Τη αριστερή παρένθεση τελείωσε αυτό που θέλει να παίξει. Αξιολόγηση λέτε. Βεβαίως. Ναι. Τώρα μπαίνουμε σε μια προοπτική να ολοκληρωθεί η τετραετία. Άρα η Νέα Δημοκρατία έχει καιρό να κάνει αντιπολίτευση και να πείσει τον ελληνικό λαό για τις θέσεις της. Όπως δείχνουν οι δημοσκοπήσεις, προχθές το Βήμα διάβαζα μία. Χθεσινή. Ναι. Την η Νέα Δημοκρατία δεν πείθει. Μπορεί ο ΣΥΡΙΖΑ. Να, και εσείς είστε σε κατιούσα. Περιμένετε. Και εσείς μπορεί είστε ο ΣΥΡΙΖΑ κάτω, να δοκιμάζεται με την έννοια ότι δεν είναι στο 36%. Αλλά οι άνθρωποι οι οποίοι. Στο 17 έλεγε νομίζω το. Οι άνθρωποι οι οποίοι λέω μένουν στη γωνία και παρακολουθούν. Δίδουν πίστοση και πρέπει να το λάβει υπόψη αυτό ο ΣΥΡΙΖΑ. Υπάρχει ένα 30% το οποίο αυτό παρακολουθεί. Το αυτό είναι αλήθεια. Εάν ίσχυε το παρετηθείτε που λέει ο κύριο Μητσοτάκη. Ο κύριο Μητσοτάκη πιστεύει ότι είναι από πίσω. Μα το είπα και ότι είναι πίσω ότι παρετηθείτε. Δεν είπε παρετηθείτε ο κύριο Μητσοτάκη, θέλουμε εκλογέ. Καλά, άλλο το παραιτηθείτε. Και σας λέω αν είναι πίσω από το παραιτηθείτε. Λέω λοιπόν, βεβαίως και είναι. Το σχέδιο του κ. Μητσοτάκη, βεβαίως είναι αυτό. Αλλά επαναλαμβάνω, το έλεγε μέχρι πριν μερικές μέρες. Δεν το έλεγε. Θέλουμε εκλογές τώρα. Το λέει εδώ και 2 μήνες. Το λέει. Άρα, το έτοιμα λοιπόν, τη Νέα Δημοκρατία φύγεται να έρθουμε εμείς. Το ίδια διαφορά είναι. Το ίδιο πράγμα λέτε ότι είναι. Άρα λέτε ότι είναι σχέδιο τη Νέα Δημοκρατία αυτή η ιστορία. Εγώ πιστεύω ότι είναι σχέδιο τη Δημοκρατία το οποίο συμπράττουν και άλλε δυνάμει, όχι συγκροτημένε πολιτικά. Αλλά διάφορα ρεύματα, γιατί και στο χώρο των παλαιό κεντρό, ας πούμε, υπάρχουν διαφωνίες. Άκουσα την κυρία Γεννηματά που διαφώνησε. Με την συγκέντρωση αυτή. Και ο ΣΥΡΙΖΑ τι φοβάται. Ο κύριος Βενιζέλος. Γιατί φοβάται ο ΣΥΡΙΖΑ. Όχι, δεν φοβάται. Δηλαδή, φοβάται μια συγκέντρωση από τους παραιτηθείτε ή από τους οποιουσδήποτε, όπως λέγονται. Το να υπάρχει πολιτική συζήτηση και αντιπαράθεση σε σχέση με μια πολιτική πρωτοβουλία που αναλαμβάνει η Νέα Δημοκρατία δεν δείχνει φόβο. Δείχνει προειδοποίηση στην κοινή γνώμη. Και επαναλαμβάνω, με την προβιά του ακομμάτης του, η Νέα Δημοκρατία οργανώνει, υποκινεί και οργανώνει μία κομματική συγκέντρωση. Προστρέχουν και κάποιες εφεδρίες άλλες. Τι εννοείται εφεδρίες, ακροδεξιά στοιχεία εννοείται. Εννοώ και στοιχεία όπως. Είναι ακροδεξιά στοιχεία αυτή που κάνουν τους παραιτηθείτε, πιστεύετε. Αναμφισβήτητα, είπε ο κύριος Φορτσάκη ότι μπορεί να υπάρχουν ανάμεσά τους και τέτοιοι. Ναι. Όταν όμως υπάρχει ένα επίσημο κείμενο πρόσκληση στη συγκέντρωση, το κείμενο που λέει ότι κατεβείτε για να ρίξουμε την εθνικοσοσιαλιστική κυβέρνηση. Αυτό τι σημαίνει, πέστε μου. Πού παραπέμπει αυτό το πράγμα. Αισθανθήκατε μετά τις δηλώσεις. Όμως, ένα ερώτημα. Ρωτήστε κάτι άλλο. Δεν θέλω να απαντώ σε όλα. Θέλω να πει. Και εγώ χαίρομαι που μου θέλετε να απαντάτε σε όλα. Οι αγανακτισμένοι πριν τρία χρόνια. Μοιάζουν ή έχουν διαφορά. Καμιά σχέση. Οι αγανακτισμένοι ήταν ένα πανευρωπαϊκό κίνημα κατά της λιτότητας και υπέρ της δημοκρατίας που προκάλεσε ντόμινο πολιτικών εξελίξεων σε όλη την Νότια Ευρώπη. Mm-hmm. Μεθαύριο έχουμε τον επίλογο αυτών των εξελίξεων με την ορμητική άνοδο του Ποντέμος στην Ισπανία. 26 του μηνός νομίζω είναι οι εκλογές στην Ισπανία. Ακριβώς. Ναι, ναι. Στην Ελλάδα ήταν η δημοκρατική κατεύθυνση αυτού του κινήματος με την ενίσχυση του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν ήταν κομματικά υποκινούμενο αυτό το κίνημα. Είχε πολλά στοιχεία μέσα, mm-hmm. αλλά το κύριο στοιχείο του όμως ήταν, επαναλαμβάνω, μια αυθόρμητη, δημοκρατική, πρωτοβουλιακή συμμετοχή των πολιτών. Αυτή είναι η αλήθεια. Μάλιστα. Και θυμάμαι τότε η Χρυσή Αυγή, που λέγανε διαβάνω, το σνόμπαε, το λέει πανηγυράκια για καρναβάλι. Τους αγανακτισμένους, έλεγε η Χρυσή Αυγή, πανηγυράκια και καρναβάλι. Και οι άλλοι τους. Τώρα λέει τίποτα η Χρυσή Αυγή, για τους παραιτηθείτε. Και οι άλλοι τους μας πνίγαν στα δακρυγόνια και στο ξύλο. Αυτή ήταν η κατάσταση που συνέβη με τους αγανακτισμένους. Mm-hmm. Ήταν ένα κίνημα το οποίο αμφισβητούσε
από τα κάτω τον αυταρχισμό, τη λιτότητα, τα μνημόνια. Πάντως, επειδή έτσι θέλω να το καταλάβω απολύτως όπως το έχετε σκεφτεί, διότι και οι δηλώσεις σας, και αυτό δεν διαψεύστηκε από το ρεπορτάζ, κάποιοι κάναν λόγο ότι σας άδειασε του Μαξίμου. Όχι. Και είχαμε δηλώσεις μετά του κυρίου Βούτση, του κυρίου Σκουλέτη και του κυρίου Κατρούγκαλο, αν θυμάμαι καλά, όπου διαφοροποιηθήκαν από αυτά που είπατε. Αν τις διαβάσετε καλύτερα, αυτό που λέμε όλοι είναι δικαίωμα του καθένα να διαδηλώνει, δικαίωμά μας να κρίνουμε μια κινητοποίηση. Δικαίωμά σας να κρίνετε, λέω εγώ τώρα, εκ των υστέρων, μήπως αυτές οι δηλώσεις αποτέλεσαν και διαφήμιση για αυτή τη συγκέντρωση. Όχι. Διότι ο μηχανισμός ούτε κρύβουν κάποιο έτσι πολιτικό φόβο από αυτή τη συγκέντρωση. Ο μηχανισμός της Νέας Δημοκρατίας δουλεύει επί 15 μέρες για να κατεβάσει τον κόσμο στο Σύνταγμα. Υπάρχουν διαφωνίες εσωτερικές. Έχετε στοιχεία για αυτό που λέτε. Ο μηχανισμός της Νέας Δημοκρατίας δουλεύει για αυτή τη συγκέντρωση εδώ και δύο εβδομάδες. Αλλά αυτά σε σχέση με το θέμα που συζητούμε τώρα, να τους αφήσουμε τους ανθρώπους να κατέβουν και να διαδηλώσουν. Και να δούμε τι άνθρωποι είναι αυτοί, να δούμε αν είναι ακραίοι, αν δεν είναι ακραίοι. Πάντως από το Facebook και από το ίντερνετ βλέπουμε ότι υπάρχει πολύ ακραίο στοιχείο εκεί. Και αναφέρομαι όχι μόνο στους ακροδεξιούς, αλλά και στους ορισμένους οι οποίοι φιγουράρουν δήθεν ως κεντρώοι, αλλά στην ουσία είναι αυτό που λέμε η εκδοχή του ακραίου κέντρου. Αυτό που θέλει να τα βρει με τη Νέα Δημοκρατία, με τη Νέα Δημοκρατία των ακραίων καταστάσεων, του κύριου Γεωργιάδη. Ο κύριος Γεωργιάδης είναι ακραίος, θεωρείτε ότι είναι ακραίο στοιχείο? Όχι, δεν είναι ακραίος. Σας ρωτώ. Τι λέτε δηλαδή? Το θέμα είναι ο κύριος Μητσοτάκης. Είναι ακροδεξιός δηλαδή ο κύριος Γεωργιάδης κατά τη γνώμη σας? Είναι στοιχείο το οποίο δεν πρέπει να ανήκει στη Νέα Δημοκρατία? Η Νέα Δημοκρατία θα αποφασίσει αν θέλει ακροδεξιούς. Εσείς πώς τον χαρακτηρίζετε? Επαναλαμβάνω. Η Νέα Δημοκρατία. Εσείς δεν είστε χθεσινός στην πολιτική. Θα αποφασίσει αν θέλει όχι ακροδεξιούς στο χώρο της. Αν θέλει ακροδεξιούς στο χώρο. Άρα λέτε ότι ο κ. Γεωργιάδης είναι ακροδεξιός. Αυτό μου λέτε. Δεν το λέω εγώ. Έχει πολιτική ιστορία ο άνθρωπος και δεν είναι προσωπικό θέμα. Προς τιμήν του δεν κρύβει τις απόψεις του. Έχει και άλλους ακροδεξιούς η Νέα Δημοκρατία? Νομίζω αρκετούς και σύρεται και ο κ. Μητσοτάκης. Από την ακροδεξιά πτέρυγα της Νέας Δημοκρατίας λέτε ότι σύρεται? Βεβαίως. Σε πολιτικές επιλογές που κάνει. Και η βασική πολιτική επιλογή είναι αυτή η αδίσταχτη προβολή του αιτήματος να πέσει τώρα η κυβέρνηση. Ναι. Έχετε κάποια εξήγηση, διότι αναφερθήκατε στις δημοσκοπήσεις και έχουμε δει το τελευταίο διάστημα να σκάνε δημοσκοπήσεις κάθε δύο εβδομάδες κτλ. Είναι γεγονός ότι σε όλες τις δημοσκοπήσεις που έχουμε δει το τελευταίο τρίμηνο προηγεί τη Νέα Δημοκρατία και προηγείται με μια διαφορά αρκετή, ας το πούμε. Με την αναγωγή, η διαφορά, η τελευταία της ΚΑΠΑ Research είναι στο 30% η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ ακολουθεί αρκετές μονάδες κάτω. Και η παράσταση νίκης που είναι καταλυτική για ένα εκλογικό αποτέλεσμα έχει μια πολύ μεγάλη διαφορά, ότι αν γίνουν εκλογές, αν γινόντουσαν εκλογές τώρα, ο κόσμος ανεξαρτήτως τι ψηφίζει πιστεύει ότι πρώτο κόμμα θα είναι η Νέα Δημοκρατία. Θέλω να σας ρωτήσω λοιπόν, εάν οι δημοσκοπήσεις σας δημιουργούν κάποιο κλίμα ότι παγιώνεται η πρωτοπορία της Νέας Δημοκρατίας? Η λέξη πρωτοπορία, ξέρετε, έχει χρωματισμό. Προβάδισμα, το προβάδισμα. Ναι, λοιπόν. Όχι, και η πρωτοπορία. Δεν λοιπόν, επαναλαμβάνω. Η Νέα Δημοκρατία θα περιμένει. Ναι. Η Νέα Δημοκρατία θα περιμένει τρία χρόνια για να γίνει κυβέρνηση. Για να γίνει κυβέρνηση ή για να πάμε σε εκλογές? Θα περιμένει τρία χρόνια να γίνουν εκλογές και εκεί ο λαός θα δούμε τι θα επιβραβεύσει. Αν θέλει να επιστρέψει στο παρελθόν. Αυτό το δίλημα του λαού. Το ερώτημα που προκύπτει, και επειδή και σας εκτιμώ πολύ και γι' αυτό θέλω να κάνουμε μια πολύ ειλικρινή κουβέντα. Και ξέρω ότι είστε ένας έντιμος άνθρωπος και λάθη βεβαίως κάνουμε όλοι, οτιδήποτε, κανείς δεν είναι αλάθητος από τον πρώτο μέχρι όλους εμάς. Εάν πιστεύετε ότι ο Έλληνας πολίτης και η Ελληνίδα έχουν χάσει την εμπιστοσύνη στο πρόσωπο του κύριου Τσίπρα και στο ΣΥΡΙΖΑ, διότι μία άλλη εικόνα μας είχατε παρουσιάσει και αλλιώς πορευθήκατε, άλλα μας λέγατε πριν από το Γενάρη του 2015, άλλα κάνατε. Και θέλω να σας ρωτήσω, ξεχνάτε, εάν ο κόσμος πιστεύετε εσείς, εάν σας πιστεύει ακόμα ή όχι. Προφανώς δεν ξεχνάτε ότι το Σεπτέμβρη του 2015 γίνανε εκλογές. Και γίνανε εκλογές επειδή ο ΣΥΡΙΖΑ και ο Τσίπρα προσωπικά είπε: δεν μας βγήκαν οι στόχοι που είχαμε βάλει για λόγους συγκεκριμένους που έχουν να κάνουν με τους πιστωτές, με τον διεθνή σχετισμό δύναμης. Και ζητάμε από το λαό μια νέα εντολή για να εφαρμόσουμε ένα δύσκολο πρόγραμμα το οποίο έχει και ηφαισιακά μέτρα και τα οποία μπορούμε να τα αντιμετωπίσουμε μόνο με την εισρωή χρημάτων που θα αναζωογονήσουν την οικονομία. Αυτό είπαμε το Σεπτέμβριο. Παρουσιάσαμε ένα παράλληλο πρόγραμμα το οποίο τώρα είναι σε εξέλιξη και που αφορά την ανακούφιση των φτωχότερων και την ανασυγκρότηση ενός νέου δηλαδή κοινωνικού κράτους. Mm-hmm. Αυτά είπαμε, γι' αυτό ψηφιστήκαμε και δεν κάναμε όπως κάναν νωρίτερα ο Σαμαράς και ο κ. Παπανδρέου και άλλοι να παίρνεις με άλλο πρόγραμμα την ψήφο και άλλο πρόγραμμα να εφαρμόζεις. Δεν κοροϊδέψαμε τον κόσμο. Το,
Εσείς πήρατε την ψήφο, εφαρμόσατε δηλαδή αυτά που λέγατε πριν το 2015, πριν το Γενάρη του 2015. Όχι, είπαμε, έγινε εκλογές. Μιλάτε τώρα για το Σεπτέμβριο τώρα. Βέβαια, αφού... Για 8 μήνες μετά. Μα αφού έγινε. Μάλιστα. Παίξαμε στο όριο, φτάσαμε την ιστορία της διαπραγμάτευσης. Δημοψήφισμα κάναμε. Δεν βγήκε αυτή η γραμμή, διότι είχαμε απέναντί μας τείχο. Είχε γίνει η επιλογή να ταπεινωθεί η χώρα στο πρόσωπο της κυβέρνησης. Αυτή η επιλογή Εγώ έγινε. Εγώ ρωτάω τον αγαπητό Νίκο Φίλη το εξής. Θυμάμαι τον κύριο Τσίπρα, εσάς και όλη την κυβέρνηση. Και όλο το ΣΥΡΙΖΑ. Να λέτε ότι με το που έρθουμε στα πράγματα το Γενάρη, στις εκλογές του Γενάρη του 2015, θα ασκήσουμε τα μνημόνια. Ο κύριος Τσίπρας μίλησε στη Βουλή για αυταπάτες. Δεν το ακούσατε. Αυταπάτες, βέβαια. Είναι καθαρή η συζήτηση με το λαό. Είναι ειλικρινής. Δεν κρυβόμαστε, δεν κάνουμε έτσι. Ναι. Δεν κρυβόμαστε. Είμαστε ειλικρινείς. Και πηγαίνουμε στο λαό για να πούμε ναι ή όχι. Είστε ευχαριστημένος εσείς προσωπικά που έχετε υπογράψει μνημόνιο και κάνετε περίπου τα ίδια που έκανε η Νέα Δημοκρατία. Διότι και η Νέα Δημοκρατία ψήφισε μνημόνιο και υπέγραψε μνημόνιο. Πρώτον, δεν κάνουμε τα ίδια. Δεν εκτελείτε μνημόνιο. Επαναλαμβάνω, δεν κάνουμε τα ίδια. Είναι δεν εκτελείτε μνημόνιο. Άλλο είναι αυτό και άλλο αν κάνουμε τα ίδια. Και μάλιστα λέμε ότι το πρώτη φορά είναι πολύ δύσκολο μνημόνιο. Καλά, δύσκολο είναι. Έχει χάσει, έχει χάσει η ελληνική οικονομία περίπου 65 δισεκατομμύρια ευρώ το 25% του ΑΕΠ στα χρόνια του πρώτου και του δεύτερου μνημονίου, ναι, του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δημοκρατίας. Και μου λέτε τώρα είναι δύσκολο το μνημόνιο αυτό εδώ. Ο κόσμος ξέρει ότι έχει χάσει από τη σύνταξή του το 45%. Το βλέπει. Ναι. Έχει χάσει από τις τραπεζικές καταθέσεις του γιατί αναγκάζεται να τρώει χρήματα που έχει βάλει στη γωνία επί τόσα χρόνια. Ναι. Και αυτό το δυσκολότερο και το επαχθέστερο. Μην κοροϊδεύω. Εσείς δεν υπογράψατε μνημόνιο 86 δισεκατομμυρίων. Επαναλαμβάνω. Όχι. Δεν υπογράψατε σύμβαση 86, δάνεια 86. Είναι άλλο πράγμα να χάνει ο κόσμος 65 δισεκατομμύρια τσέπη του και άλλο να συζητάμε το θέμα του δανεισμού. Κύριε Φίλη, είστε στις κυβέρνησης 17 μήνες. Πιστεύετε ότι ο ελληνικός λαός το 17 μήνο που είναι ο ΣΥΡΙΖΑ πάνω και η ΑΝΕΛ βεβαίως έγινε πλουσιότερος? Ή είναι σε κακή κατάσταση όπως ήταν και επί Νέας Δημοκρατίας? Πιστεύω ότι υπάρχουν δυνατότητες για να ανακάμψουμε. Άλλο. Και αυτό το για το μέλλον μιλάτε τώρα. Για τώρα μιλάω. Από τώρα. Βήμα-βήμα. Μετά τους 17 μήνες. Έχουμε τρία πράγματα διασφαλίσει. Ναι. Πρώτον, την δανειακή στήριξη της χώρας μέχρι το 2019. Μάλιστα. Δεν θα είμαστε... δεν θα υποκύμεθα συνεχώς σε εκβιασμού, στο μαρτύριο του σταγόνας κλπ. Είναι ξεκάθαρο ότι πάμε με ένα δανειακό πρόγραμμα μέχρι τότε. Δεύτερον και σημαντικότερο, έχουμε πετύχει να υπάρξει τότε, όχι με νέα συζήτηση, να υπάρξει ρύθμιση του χρέους σε τρία στάδια. Αυτό είναι σημαντικό. Τώρα, αυτό είναι σημαντικό. Βραχυπρόθεσμα χρέος, ναι, με την ιστορία της εξυπηρέτησης του δανεισμού από το ESM, μετά το 18 με βάση το 15% υπάρχει ένας κόφτης που λέει ότι η Ελλάδα δεν θα πληρώνει πάνω από 15% του ΑΕΠ, μάλιστα, για τα δάνειά της. Συμπεριλαμβανομένων και των εντόκων που εκδίδει το ελληνικό δημόσιο. Όταν την ίδια στιγμή άλλες χώρες πληρώνουν πολύ μεγαλύτερο μέρος, mm-hmm, και μόλις προχθές, δηλαδή μέχρι την τελευταία τριετία, η Ελλάδα πλήρωνε από 27% έως 33% του ΑΕΠ για το δανεισμό της. Ναι. Αυτό είναι μεγάλη κατάκτηση. Και τρίτον, έχουμε δυνατότητες ανάπτυξης με επενδύσεις που είτε προέρχονται από το ΕΣΠΑ είτε από ιδιωτικές επενδύσεις στην Ελλάδα. 9 με 11 δισεκατομμύρια θα μπουν στην Ελλάδα. Από αυτά τα μισά περίπου θα πάνε για να εξυπηρετεί φέτος ο δανεισμός. Τα άλλα μπορούν να πέσουν στην αγορά και να υπάρξει αναθέρμανση της οικονομίας. Ναι. Αλλά δεν είμαστε ίδιοι με τους προηγούμενους. Εγώ θέλω να σας ρωτήσω, μιλάτε μελλοντικά τι πρόκειται να γίνει. Σήμερα μιλάω. Για σήμερα και προς το μέλλον. Θέλω να σας πω, εάν το 17 μήνο που είστε κυβέρνηση στην Ελλάδα, αυτή τη στιγμή δεν είστε αντιπολίτευση, κυβερνάτε 17 μήνες. Ασχέτως την προσπάθεια που έγινε με τη διαπραγμάτευση, με τις αστοχίες, με τα λάθη και τις καθυστερήσεις, με τον Βαρουφάκη επίσης που αποδείχτηκε ότι δεν περπάτησε καλά. Πιστεύετε ότι αυτό το 17 μήνο για τον Έλληνα πολίτη και την Ελληνίδα που μας παρακολουθεί αυτή τη στιγμή, τι 17 μήνο ήτανε? 17 μήνο αγώνα για να αλλάξει η μοίρα αυτού του τόπου. Και δεν έχει τελειώσει αυτός ο αγώνας. Ναι. Με μεγάλες δυσκολίες. Έχετε, πιστεύετε. Με την ικανότητα που πρέπει να έχουμε όχι μόνοι μας. Υπομονή αλλά... υπάρχει στον κόσμο, πιστεύετε, κύριε Φίλη, ναι, ακόμα. Αλλά έχει όρια η υπομονή των ανθρώπων. Το καταλαβαίνω αυτό. Και ξέρετε, γι' αυτό δεν πρέπει μόνο η κυβέρνηση. Γι' αυτό πρέπει η κυβέρνηση. Είμαστε στον 7ο χρόνο. Βεβαίως. Έρχεται σορευτικά με τα μνημόνια. Βεβαίως. Και... γι' αυτό λέμε ότι αυτές οι προϋποθέσεις που τίθεται σήμερα μετά την αξιολόγηση, ναι, είναι προϋποθέσεις που μπορούν να αξιοποιηθούν. Δυνατότητες. Και μακάρι αυτό το πράγμα να συνδυαστεί και μια αλλαγή στην Ευρώπη. Ναι. Να δούμε το ποντέμονος θα γίνει, να δούμε ποιο θα είναι ο απόϊχος από το Brexit όπως, ναι, κάτσει ή έτσι ή αλλιώς. Σας ανησυχεί στην περίπτωση που η Βρετανία βγει από την Ευρωπαϊκή Ένωση? Παρότι οι τελευταίες δημοσκοπήσεις δίνουν προβάδισμα στην έξοδο. Παρότι δεν έχω εντρυφήσει το θέμα, ναι, ναι, ακούω ότι βραχυπρόθεσμα αν βγει η Βρετανία
θα έχει επιπτώσεις για την Ελλάδα. Αυτή η εξέλιξη. Άρα προτιμάτε τη Βρετανία και εσείς εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εγώ δεν είμαι ότι υποτιμώ, σας λέω τι λένε οι αναλυτές. Και να πω και κάτι τελευταίο. Ναι, ναι. Είναι και η εκλογή στη Γερμανία του χρόνου, το Σεπτέμβριο. Ναι. Εκεί μπορεί να υπάρξει μια αλλαγή που αφορά το κυβερνητικό σχήμα, τα πρόσωπα. Να κερδίσουν οι σοσιαλδημοκράτες, λέτε. Μπορεί. Άρα όλα αυτά, γι' αυτό που τα βλέπουμε λίγο μπροστά μας. Θα είναι θετικά, λέτε, για την Ελλάδα. Όλα αυτά θα είναι, νομίζω, θετικές εξελίξεις για το ελληνικό πρόβλημα. Διαφημίσεις 2 λεπτών. Νομίζω ότι έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον η απόψινή συζήτηση με τον κύριο Φίλη. Είναι πολλά τα ερωτήματα που στέλνετε και στα τηλεφωνήματα και αρκετοί ήδη θέλετε να βγείτε στον αέρα και τα mail. Θα τα διαβάσουμε τα περισσότερα. Σε 2 λεπτά θα είμαστε και πάλι μαζί. Διαβάστε σήμερα στην Contra News. Πώς και γιατί ο Αλέξης είναι αποφασισμένος να βγούμε γρήγορα από τα μνημόνια και γιατί έχει σημάνει συναγερμός για την ανάπτυξη και την επανεκκίνηση όλων των μεγάλων έργων. Ποιο είναι το φιλόδοξο σχέδιο που θα παρουσιάσει την Πέμπτη ο Πρωθυπουργός. Μην χάσετε την Contra News. Τα περίπτερα όλη της χώρας μόνο με 50 λεπτά. Είναι η ενέργεια που δείχνει το δρόμο. Και στην Πρωτέρια αυτό κάνουμε κάθε μέρα. Δείχνουμε το δρόμο με νέες, πιο φωτεινές δυνατότητες σε χιλιάδες σπίτια και επιχειρήσεις. Το δρόμο προς το μέλλον της ενέργειας. Να το γεμίσουμε.